Είναι αλήθεια ότι πολλά επιτελεία 16 Υπουργείων προετοιμάζουν το νομοσχέδιο αυτό με 160 άρθρα, όπως είπαμε, και πρέπει οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέσα σε λίγες ώρες να διαβάσουν, να ερευνήσουν, να καταλήξουν στη θέση τους επί των ρυθμίσεων που προβλέπουν. Εκτός των άρθρων του Υπουργείου Υγείας και όσων αφορούν την όποια ανεπαρκή στήριξη εργαζόμενων αυτοαπασχολουμένων μικροεπαγγελματιών, όλες οι άλλες ρυθμίσεις είναι απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία έρχεται να υλοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις με διαδικασίες τέτοιες στα μουλοχτά, όπως λέει ο λαός, για να αποφύγει τις αντιδράσεις. Και ρωτήσαμε, η πλήρης κατάργηση της ιεκάτικης αργίας είναι μέτρο κατεπήγον προστασίας από την πανδημία, βοηθά στην κοινωνική αποστασιοποίηση, όπως λέτε, η λειτουργία των φαρμακοποιηθών και της υγειακής, που προβλέπει το άρθρο 72, έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα έγκαιρης, επαρκούς και ασφαλής διακίνησης των φαρμάκων. Λέω με δύο παραδείγματα μόνο, είπαμε κι άλλο βέβαια, το θέμα της ηλεκτρονικής συνέλευσης των σωματείων. Η κυβέρνηση με τον νομοσχέδιο έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πάνω απ' όλα βάζει τη λειτουργία της οικονομίας και όχι την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επαναλαμβάνουν και παρατείνουν τις μορφές διαχείρισης της πανδημίας με σταθερή κατεύθυνση τη στήριξη της στρατηγικής παραπέρασης και πραγματοποίησης της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, την εμβάθυνση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η άρνηση πραγματικής επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική. Το πρώτο υγεία του λαού που ισχυρίζονταν η κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι ήταν για λαϊκή κατανάλωση. Γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα με ευθύνη της προσαρμόστηκαν σε απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των χώρων δουλειάς, των διάφορων δομών, νοσοκομεία, γυροκομεία, κέντρα κράτησης των μεταναστών που εντοπίζονται χιλιάδες κρούσματα. Η εξέλιξη στη Δυτική Αττική, Ελευσίνας, Πρόπυργο, Μάντρα, που έχει μαζικούς χώρους δουλειάς, επιβεβαιώνουν δυστυχώς τα όσα εμείς λέμε. Η λογική του κόστους ωφέλους είναι αυτή που αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο, με σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στη μειωμένη χρηματοδότηση στο σύστημα υγείας, μείον 600 εκατομμύρια σχεδόν προβλέπει ο προϋπολογισμός εν μέσω πανδημίας χιλιάδων κρουσμάτων διασωληνωμένων και νεκρών. Φανταστείτε ποια θα είναι η επιλογή σας αν περάσει η πανδημία. Η μεγάλη έλλειψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η έλλειψη των αναγκαίων ΜΕΘ με βάση τα διεθνή πρότυπα έχει οδηγήσει το σύστημα στα όρια του και συνεχίζεται με επικουρικούς, με συμβασιούχους και με τροπή κρεβατιών σε ΜΕΘ, τη μεταφορά άλλων να καλύπτεται τις τεράστιες ελλείψεις. Το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, δημιουργία των αναγκαίων ΜΕΘ, κάλυψη όλων των ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα και με τις προτάσεις των φορέων των εργαζομένων της υγείας, δωρεάν τεστ, μέτρα ελέγχου στους χώρους δουλειάς για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στα πλαίσια αυτά, καταθέτουμε και την τροπολογία σήμερα, κύριε Υπουργέ, για την μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με το πρόγραμμα του ΑΕΔ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που απασχολούνται με συνεχείς παρατάσεις από το 2017 μέχρι σήμερα. Σας καλούμε και καλούμε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Αντί να προσλάβει λοιπόν μόνιμο προσωπικό η κυβέρνηση να μονιμοποιήσει όλους τους εργαζόμενους με προσωρινή απασχόληση, επαναφέρει την πρόληψη επικουρικού προσωπικού, που έτσι κι αλλιώς ούτε καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες και πολύ περισσότερο οι συνολικές ανάγκες του λαού σε υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, προβλέπει να συνεχιστεί η διαδικασία των μετακινήσεων από μονάδα σε μονάδα, μισοκλίνοντας μια τρύπα και ανοίγοντας πολλές άλλες. Παρατείνει τη διάταξη που μετακινεί το παντός είδους επικουρικό προσωπικό ανάμεσα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καλύπτονται ανάγκες. Δηλαδή εφαρμόζει το κριτήριο του ελάχιστου κόστους για να μπαλώνει τεράστιες ανάγκες και χωρίς βέβαια να τις λύνει. Ενισχύουν προσωρινά ορισμένες μονάδες μέσω των μετακινήσεων, αποδυναμώνοντας άλλες που και αυτές λειτουργούν με καθεστώς υποσταλέχωσης.
Παρατείνει το καθεστώς απασχόλησης ιδιωτών γιατρών στις δημόσιες μονάδες υγείας. Αντί να προσλάβει μόνιμους γιατρούς, αξιοποιεί τις τεράστιες ελλείψεις για την προσωρινή κάλυψη ενός μικρού μέρους τους με ιδιώτες γιατρούς, προωθώντας την πολιτική αλλαγής των εργασιακών σχέσεων, τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία πολλών ταχυτήτων γιατρών στις δημόσιες μονάδες υγείας. Η κυβέρνηση, 10 μήνες από την πρώτη φάση της πανδημίας, τώρα θα πάμε για την τρίτη όπως φαίνεται, αντί να στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία, αντί να ανοίξει ΜΕΘ, αντί να ανοίξει τα κλειστά νοσοκομεία, αντί να επιτάξει πραγματικά όλες τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία της μιας νόσου, που ούτε όμως και αυτήν την αντιμετωπίζει σε επάρκεια, με επάρκεια σε υποδομές και σε προσωπικό. Ακόμα και η επίταξη που επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε γιαλαντζή, αφού και πλήρωσε τον ιδιώτη και δεν χρησιμοποίησε την υποδομή. Και προβλέπεται επίσης, υπάρχει μια διαχρονική τεράστια έλλειψη υποδομές ΜΕΘ και ΕΜΑΒ, συνεχίσει το δεκάμινο από την έναρξη πανδημίας και καθώς δεν αναπτύχθηκε ο απαραίτητος αριθμός των απαραίτητων υποδομών για να αντιμετωπιστούν οι έκτατες και τρέχουσες ανάγκες, ουσιαστικά καταργούνται οι ανάγκες όλων εκείνων των ασθενών που δεν συνδέονται με την πανδημία, αφού όλα τα νοσοκομεία γίνονται για τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, εξαναγκάζεται ο λαός να ξεποπουλιάζεται με το να στέλνεται σε ιδιωτικό τομέα και να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Στο άρθρο 42, η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα δωράκι στους επιχειρηματίες της υγείας που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Αποδεικνύεται πως μέσα σε συνθήκες πανδημίας η κυβέρνηση είναι σταθερά προσανατολισμένη και προσιλωμένη στην εξυπηρέτηση του κεφαλαίου στον χώρο της υγείας, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμείς λέμε ότι οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας είναι χρήσιμες αποκλειστικά και μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στη διάταξη όμως αναφέρεται και κυρίως αυτούς αφορά τους ιδιώτες επιχειρηματίες, που με την προηγούμενη διάταξη του νόμου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, τους επέκτηνε τον τομέα της δραστηριότητάς τους σε σχέση με την αρχική αδειοδότηση. Αξιοποίησε την πανδημία όχι για να δαπανίσετε χρήματα για τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας του λαού, αλλά, όπως είπαμε, για τη θωράκιση αυτής της καπιταλιστικής λειτουργίας και ανάπτυξης, της δημιουργίας του φιλικού περιβάλλοντος. Σε συνέχεια, το νομοσχέδιο προβλέπει την καταβολή των δουλευμένων των εργαζομένων της ΕΡΤ πριν το μαύρο, δηλαδή πριν το 2013, για υπερορίες, Σαββατοκύριακα και άλλα. Δεκάδες παρεμβάσεις έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Το ΚΚΕ έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τελικά αυτοί οι εργαζόμενοι μπήκαν σε δικαστικές διαμάχες. Σήμερα έρχεστε με μια ρύθμιση που τους λέτε θα σας πληρώσουμε κάποια από τα χρωστούμενα, αλλά θα παρατηθείτε από τη δικαστική διεκδίκηση. Πολλοί έχουν υπογράψει ήδη εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Εμείς κατανοούμε ότι κάποιοι εργαζόμενοι περίμεναν αυτή τη ρύθμιση για να πάρουν έστω και κάτι. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό που κάνατε, όπως κάνατε και με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Πάρτε όσα σας δίνουμε και παρατηθείτε από τα υπόλοιπα. Στη διάταξη βέβαια αυτή αναφέρονται μόνο οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ υπάρχουν οφειλές και σε εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με αυτούς δεν λέτε τίποτε και εμείς θέλουμε να ακούσουμε τι λέει η κυβέρνηση συγκεκριμένα. Στο άρθρο 66 αναφέρεται στην επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων. Αναφέρει ότι η επιδότηση αφορά τις εφημερίδες και τα περιοδικά με πανελλαδική κυκλοφορία που έχει μειωθεί η κυκλοφορία της εξαιτίας της πανδημίας. Από το προηγούμενο έτος μέχρι τώρα υπάρχει για όλες τις εταιρείες νέα οικονομική πολιτική από το μοναδικό πρακτορείο διανομής το Άργος. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν σήμερα περιοδικά και εφημερίδες που διακινούνται μέσω του Άργους αλλά δεν επιδοτούνται. Όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο,
ουσιαστικά επιδοτεί το μεταφορικό κόστος μόνο σε εκδοτικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το πρακτορείο Άργος για τις υπηρεσίες που προσφέρει, χωρίς να υπολογίζει το αντίστοιχο κόστος της εκδοτικής εταιρείας που διακινούν τα περιοδικά τους, τις εφημερίδες τους, με άλλους τρόπους μεταφοράς. Εμείς θα θέλαμε αυτό το άρθρο, αν ακούει ο αρμόδιος υπουργός, να το τροποποιήσει. Είναι γνωστό ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνηση αξιοποίησαν την πανδημία ενάντια στα όποια δικαιώματα των εργαζομένων έχουν απομείνει. Μετά την κατάργηση του κατώτερου μισθού, της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ακόμα και η νέα πρόβλεψη της διάταξης για τη διαμόρφωση του κατώτερου μισθού πηγαίνει από παράταση σε παράταση, με απέτηση προφανώς των φορέων των επιχειρηματικών ομίλων. Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει νέα παράταση για τη διαμόρφωση του κατώτερου μισθού, έστω όπως το προβλέπει ο νέος νόμος. Συνεχίζει με παρατάσεις στο αντεργατικό πρόγραμμα συνεργασία που γενικεύει την ευελιξία, μειώνει πάνω από 20% τους μισθούς των εργαζομένων. Επεκτείνει το καθεστώς της αναστολής συμβάσεων εργασίας με απαλλαγή των εργοδοτών από καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών. Ενώ συνεχίζει την απαλλαγή των εργοδοτών από υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους, ακόμη και από το αυτονόητο την καταβολή των μισθών, συνεχίζει την ανατροπή στον υπολογισμό των δώρων, όπως αναφέρεται και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι εφοπλιστές και σε αυτό το νομοσχέδιο παρουσιάζονταν πληττόμενοι. Οι ναυτεργάτες και οι νησιώτες πληρώνουν με λιγότερα δρομολόγια, με εντατικοποίηση των ναυτεργατών, με εξαντλητικά ωράρια και βέβαια με αναστολή και συνεργασία που σημαίνει μείωση συνολικά των εισοδημάτων. Μέσα από το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης μέτρα για τους ανέργους. Αντί να θεσπίσει την επιδότηση των ανέργων χωρίς προϋποθέσεις, μειώνει σε 50 ημέρες ασφάλισης για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό, αφήνοντας χωρίς καμιά προστασία χιλιάδες εργαζόμενους. Το ίδιο κάνει και για τη Σάμο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από το σεισμό. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι γνωστό ότι είναι υγειονομικές βόμβες. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει πάνω σε αυτό. Οι επιβάτες μετακινούνται με μεγάλες καθυστερήσεις και ο ένας είναι πάνω στον άλλον, ιδιαίτερα τις ώρες της αιχμής. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει άμεσα στην πύκνωση των δρομολογίων με προσλήψη του απαιτούμενου προσωπικού, να ανανεώσει το στόλο των οχημάτων, να προμηθευτεί τα αναγκαία ανταλλακτικά για τις επισκευές των οχημάτων που είναι στα γκαράζ, με μικροεπισκευές που θα μπορούσαν να είναι στον δρόμο, έρχεται και προωθεί την παραπέρα ανοίξηση της επιχειρηματικής δράσης στις αστικές συγκοινωνίες και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έρχεται με νέες ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο Υπουργός Εργασίας εδώ, σε επανελειμμένες ερωτήσεις για τις εκκρεμίες συντάξεις που αναφέρθηκε προηγούμενα και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, έλεγε ότι είναι το κύριο θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση, ότι για τη μεγάλη καθυστέρηση στις αποφάσεις αξιοδότησης απαντούσε πάντα το ίδιο, με λόγια του αέρα δηλαδή, ότι δεν χρειαζόμαστε προσωπικό, ότι η Εργάνη, ο Ήλιος, ο Άτλας είναι εργαλεία που θα μας οδηγήσουν να βγάζουμε τις συντάξεις με ένα πάτημα του κουμπιού και ούτω καθεξής. Έρχεται σήμερα, αξιοποιώντας αυτή την αρνητική εξέλιξη, με μια σειρά αντεργατικών ρυθμίσεων να αντιμετωπίσει το θέμα, όπως με απόσπαση εργαζομένων του δημόσιου για 6 μήνες, που μέχρι να μάθουν το αντικείμενο θα φύγουν δηλαδή, με απασχόληση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ και άλλα, με μπαλώματα δηλαδή, προσπαθεί να καλύψει πάγιες διαχρονικές ανάγκες του ΕΦΚΑ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προσληφθούν κατ' εξαίρεση μόνιμοι εργαζόμενοι μέσω του ΑΣΕΠ, να υπάρξει πρόβλεψη για το ποσό που απαιτείται για την απονομή των εκκρεμών συντάξεων του 2020, συμπεριλαμβάνοντας και την εκτίμηση των αιτήσεων που θα γίνουν το 2021, να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας που είναι απαραίτητη για την ψηφιακή σύνταξη και βέβαια να υπάρχει σημαντική ενίσχυση του προσωπικού με άμεσες προσλήψεις, όπως είπαμε, πλήρους και αποκλειστής απασχόλησης και να ολοκληρωθεί η απόδοση όλου του ποσού που οφείλεται σε όσους έχουν λάβει προσωρινή σύνταξη.
Έχουμε κάνει επίσης, όσον αφορά το Υπουργείο Εργασίας, τροπολογίες που αφορούν, όπως είπαμε, την έκτατη ενίσχυση των ανέργων, οι οποίες απορρίφθηκαν και για μια ακόμη φορά στο νομοσχέδιο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται τίποτα πέρα από τις 50 μέρες ασφάλισης. Έχουμε κάνει επίσης τροπολογίες για την καταβολή του δώρου ολόκληρου τους εργαζόμενους, για την επαναφορά του δώρου του 13ου και του 14ου μισθού, όπως λέμε, όμως και αυτά έχουν απορριφθεί. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο μέτρα για τους εργαζόμενους του πολιτισμού. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπαχθούν και οι οικαστικοί, που είναι γραμμένοι επίσης στο κρατικό μητρό και όχι στο εργάνι, και αυτοί μένουν ακάλυπτοι, να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και να προσθεθεί στην παράγραφο αυτή και η φράση «και η καστική εγγεγραμμένη στο Μητρό του Μιλητηρίου Καστικών Τεχνών Ελλάδας», έτσι ώστε να ενισχυθούν για αυτή την περίοδο. Στο άρθρο 118 που επικαλέστηκε ο συγκεκριτής της Υπουργίας, τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Να μην πάμε ανάποδα, δηλαδή, όσο πιο μικρά τα κόμματα. Το άρθρο 118, ναι, εσείς έχετε και τα επιτελεία 16 Υπουργείων, κυρία. Εντάξει, όχι, έχετε δίκιο και γι' αυτό, αλλά ας τελειώσω. Ορίζει ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν στον πρωτογενή τομέα για το COVID-19 είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Και μάλιστα μας εγκάλεσε, αν δεν συμφωνήσουμε να συζητηθεί, θα την πληρώσουν οι αγρότες. Οι ενισχύσεις αυτές, κύριε Πλεύρη, είναι ψίχουλα. Ούτε το 1% του συνολικού πακέτου, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του πρωτογενής τομέα, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες. Για αρκετούς το μέτρο είναι κατόπιν εορτής, γιατί έχουν λάβει την ενίσχυση εδώ και αρκετό καιρό, όπως οι εγωπροβατοτρόφοι, οι αλληλείς και άλλοι. Δεν διευκρινίζεται αν το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ. Αν δεν έχει, λίγο αργά το θυμηθήκατε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα σε όσους αγρότες έγιναν κατασχέσεις, λέει το μέτρο να έχει αναδρομική ισχύ. Τώρα, υπάρχουν πολλά βέβαια ζητήματα στο νομοσχέδιο, θα επανέλθουμε. Υπάρχουν τα ζητήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κατάσταση στα δικαστήρια εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων σε αυτά, όπως και των πολιτών που συναλλάσσονται με αυτά, αλλά και βασανιστική για τη διεκπαιρέωση της εργασίας και των υποθέσεών τους. Κανένα συγκεκριμένο μέτρο δεν έλαβε η κυβέρνηση από αυτά που θα έπρεπε, όπως είναι οι καθημερινές απολυμάνσεις των δικαστηρίων, τα τακτικά rapid test στους εργαζόμενους, η βελτίωση της χτιριακής και λογοτεχνικής υποδομής και κυρίως η κάλυψη των τεράστιων κενών σε οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για την αποφυγή του συγχρονισμού. Τελειώνοντας, εμείς ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο και βεβαίως στην κατάρθρο συζήτηση, στην ολομέλεια για τα άρθρα, επιφυλασσόμαστε. Κάποια από αυτά θα ψηφίσουμε.